σα φαρμακερί. Σι όπου κάνει το νησί μας, πάντα μαύρα να μπορεί. Ο πατέρας μου είχε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για μουσικές, ήταν πολύ καλός χορευτής, είχε μπουζούκι, έπαιζε βιολί. Είχαμε πολύ υλικό, εγώ μεγάλωσα σε ένα σπίτι που ήταν μουσική πολύ μες στο περιβάλλον. Και μου άρεσε όλες οι μουσικές αυτές και όλα τα folk music που άκουσε ο πατέρας μου, όμως αυτές οι μουσικές ιδιαίτερα. Είμαι βιολί, κλασική, πήγε στο κονσερβατουάρ στη Μελβούνη. Όμως παράλληλα γνώρισε κάτι παιδιά και άρχισε να παίξω αυτή τη μουσική. Και αυτή τη μουσική δεν ήξερα πως υπάρχει κίνημα, υπάρχει ενδιαφέρον για το ριμπέτικο. Νόμιζα πως ήταν ένα είδος που του άρεσε το πατέρα μου, εγώ και δύο φίλους του. Και όταν πήγα πρώτη φορά για συνάντηση με αυτά τα παιδιά και έρχεσαι να παίξουμε για Έλληνες. Εκεί ένιωθα για πρώτη φορά τη ζωή μου πως έχω βρει κάτι που με εκφράζει, κάτι που και μπορώ να τα μοιράζω με άλλους. Τα αγριεμένο σου το κύμα, η θωριά σου η θωνή, κάνουν δυστυχές μανάδες τα καΐκια σαν. Σιγά σιγά είχα έρθει με ένα χορευτικό συγκρότημα εδώ και μπήκα νομίζω στην ρεμπέτικη ιστορία και έλεγα θα ήθελα να κάνω. Εγώ θέλω να κάνω αυτό το πράγμα στη ζωή μου. Δεν ήξερα αν θα είναι για μόνιμα, όμως θέλω να το κάνω. Και βρήκα την ευκαιρία να έρθω το 98 και είναι σαν ένα όνειρο για μένα όλο αυτό που ζω. Παίρνεις από το νησί μας ευτυχία και χαρά και σκορπάς σε κάθε σπίτι μόνο θλίψη συμφορά. Και να σκέφτομαι τώρα με την κρίση που μου έρχεται σκέψεις πως μήπως πρέπει κάποια στιγμή πρέπει να φύγω και τέτοια να το αφήσω, δεν μπορώ, δηλαδή είναι πολύ δύσκολο να το σκέφτομαι πως μπορεί να μην συνεχίζει αυτό το όνειρο.